Το φθινόπωρο έφτασε και μαζί του τα πρώτα κρύα και βροχές, με την πελατεία των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής να εγκαταλείπει τους εξωτερικούς χώρους και να κοιτάει προς τα μέσα. Και το ερώτημα που απασχολεί τους καταστηματάρχες στην Πάτρα είναι ένα: πώς θα καταφέρουν να λειτουργήσουν τους εσωτερικούς χώρους με μειωμένους πελάτες? Τα μαθηματικά είναι αμήλικτα. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής: όταν μειώνουμε τη χωρητικότητα κατά 50% και 60%, άρα μειώνουμε και τον κύκλο εργασιών κατά 50-60%, πώς θα ζήσει ένα μαγαζί το οποίο δεν είχε ένα ποσοστό κέρδους ίσο με τη μείωση που καλούμαστε να έχουμε? Θα είναι κάτι καινούργιο για μας, γιατί πέρσι δεν είχαμε αυτή την περίπτωση. Κάτι καινούργιο που πρέπει δυστυχώς να αντιμετωπίσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο για να μην κλείσει το μαγαζί κτλ. Τώρα, αν θα είναι βιώσιμο ή όχι, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ η κατάσταση. Το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα η έλεγχη ήταν σαρωτική, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται τα μέτρα. Μάλιστα, επιβλήθηκαν και πρόστιμα, ενώ σε μία περίπτωση σε κατάστημα της οδού Ηφαίστου μπήκε λουκέτο για 15 ημέρες. Θα φέρει μεγάλα προβλήματα, θα φέρει πολλά κλεισίματα και απαιτεί την άμεση επέμβαση, παρέμβαση μάλλον του κράτους με βοηθητικά μέτρα. Και τα μεγάλα μαγαζιά πιστεύω θα έχουν σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν μπορούν να βγουν τα έξοδα όταν βάζεις τα μισά καθίσματα. Ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής έχει ήδη βάλει στο τραπέζι την περίπτωση να στεγαστούν εξωτερικοί χώροι καταστημάτων, ώστε να αυξηθεί ο χώρος που θα μπορούν να τοποθετηθούν τραπέζια. Μάλιστα, για το θέμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Διονύση Πλέσα. Ίδιος και ανά ο Σύλλογος έχει κάνει μια πρόταση να επιτραπεί στα μαγαζιά να στεγάσουν και τον εξωτερικό χώρο για να μπορέσουν να δουλέψουν. Δεν ξέρουμε, επεξεργάζεται αυτή η πρόταση. Ο χειμώνας προβλέπεται βασανιστικά δύσκολος για την εστίαση, αφού είναι η πρώτη φορά που θα κληθεί να λειτουργήσει κάτω από τόσο πρωτόγνωρες συνθήκες, με αρκετούς επιχειρηματίες ήδη να βρίσκονται κοντά στο να βάλουν λουκέτο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με 4 τραπέζια και με 12 καρεκλίτσες που έχω να κάνω δουλειά μου. Εύχομαι να κρατήσει όσο πιο πολύ γίνεται ο καιρός ζεστός και για μένα και για όλα τα μικρά μαγαζιά. Οι αποστάσεις είναι συγκεκριμένες, υπάρχει και το πρόβλημα του τσιγάρου, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Όλα τα σενάρια είναι ακόμη ανοιχτά, ωστόσο οι φόβοι όλων είναι πιθανό να επιβεβαιωθούν την ίδια ώρα που στον κλάδο του επισιτισμού οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απόγνωση, με την ανεργία να τσακίζει και τους ίδιους να είναι αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές αδιέξοδο.